Πώς μπαίνει στη ζωή σας η μόδα? Η μόδα μπήκε στη ζωή μου γιατί τότε γνώρισα γυναίκα μου, η οποία ήταν διευθύντρια σε μεγάλο οίκο μόδας, τον Thierry Mugler. Ήταν πάρα πολύ εύκολο να γοητευτείς από όλο αυτό το πράγμα. Μόδα, σχεδιαστές, μοντέλα, ρούχα υπέροχα, επιδείξεις μόδας. Τα καλύτερα χρόνια στο Παρίσι, που βγαίνουν οι μεγάλοι σχεδιαστές, Μιγκλέρ, Μοντανά. Απίστευτα ονόματα που για μας είναι που... μόνο μία ετικέτα σε ένα ρούχο. Ακριβώς. Εκείνη η εποχή ήταν εκπληκτικά να ζεις μέσα σε αυτόν τον κύκλο. Και ξαφνικά αποφάσισα ότι ήθελα να ανοίξω το δικό μου οίκο μόδας. Τομ Κρούζ και Νικόλ Κίτμαν. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι ερχόντουσαν σιγά σιγά στη ζωή μου, διότι ερχόντουσαν πάρα πολύ να πάρουν τα ρούχα. Ήθελαν να τους άρεσαν να φοράνε τα ρούχα. Τότε άνοιξα μαγαζί στο Λονδίνο, στη Link's Road, 280 τετραγωνικά, τεράστιο μαγαζί. Φραγκφούρτη μαγαζί, Μιλάνο, Παρίσι. Και φοβόσασταν. Μήπως δεν τα καταφέρετε? Ξέρεις τι, ακολουθούσα μία ροή πραγμάτων. Πίστευα ότι όλα αυτά θα ήταν αιώνια. Τι είναι αιώνια, τίποτα. Κάνετε ένα άρωμα με την Lancaster. Ναι, έγινε το 94-95 το πρώτο. Η μητέρα μου το είπε αυτό. Ναι. Το οποίο μου είπε, το οποίο μου είχε αφήσει εποχή αυτό το άρωμα. Εποχή όμως. Μεγάλη τζίρι σε όλο τον κόσμο. Πρώτο άρωμα στην Ιαπωνία στις πωλήσεις. Ναι, βέβαια. Πολύ σημαντικό άρωμα. Και τώρα έχω τα δύο καινούρια. Αυτό είναι το Eau de Bleu. Ναι. Και αυτό είναι Eau de Rouge. Είναι και τα δύο unisex, αλλά κυρίως πολλοί άντρες παίρνουν το μπλε και οι γυναίκες παίρνουν το κόκκινο. Είμαστε λίγο... Εγώ βέβαια μου αρέσει πάρα πολύ το κόκκινο. Αλήθεια? Ναι, ναι. Ποιο είναι πιο πικάντικο? Πιο πικάντικο είναι το κόκκινο. Ωραίο. Δεν είναι ωραίο? Πολύ ωραίο. Έβαλα κι εγώ. Μετά το θάνατο της γυναίκας σας, ήταν δύσκολο τα πράγματα στο να... Ήταν δύσκολα με την έννοια ότι δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν είχα σχέση με την πραγματικότητα. Ταξίδευα πολύ... Ήταν πολύ δύσκολο, από πάση απόψεως. Δεν είχα αντίληψη κανονική των πραγμάτων. Τη ζηλεύατε, σας ζήλευε, ήταν μια σχέση... Όχι, όχι, δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Είχα μια σχέση ελεύθερη, σημαντική, καρμική. Μια σχέση, γράφαμε γράμματα ο ένας τον άλλον. Έχω πολλά γράμματα δικά της. Μ' αγαπούσε, με θαύμαζε στη δουλειά μου. Τηλεόραση βλέπετε? Ελάχιστα. Ελένη Μενεγάκη, πώς σας φαίνεται που ασχολούμαστε με την Ελένη, αν παντρεύτηκε, αν έχει κάνει πολιτικό, αν έχει κάνει θρησκευτικό? Ναι, μου είναι αδύνατο να το καταλάβω. Αυτό είναι εκτός της δικής μου πραγματικότητας. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω το γιατί. Τι είναι αυτή... Αυτό ο λόγος ο οποίος έχει μισοποιηθεί αυτό το άτομο. Σας αρέσει σαν παρουσιάστρα και σαν γυναίκα? Ναι. Σαν γυναίκα δεν είναι. Ωραία είναι η γυναίκα, δεν είναι άσχημη γυναίκα. Ωραία είναι και κυρίως έχει ερωποιηθεί τα μάλα, μάλιστα. Έχει προχωρήσει τον εαυτό της και τον έχει κάνει πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν. Η εκπομπή της την έχετε χαζέψει μια φορά, φαντάζομαι. Ολόκληρο, όχι ποτέ. Το θεωρώ το απόλυτο τίποτα. Εκτός από τις κριτικές του κινηματογράφου που θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσε. Τον κύριο Κουτσογιαννόπουλο. Ακριβώς, τον θεωρώ πολύ καλό. Το υπόλοιπο το θεωρώ κάτι περιττό και κυρίως εγώ συχαίνομαι τους ανθρώπους, ας πούμε, σε εκπομπές μεταξύ τους που χασκογελάνε. Αυτό που μου έρθει τρέλα δηλαδή. Κατερίνα Καινούριου, πώς σας φαίνεται αυτό το κορίτσι? Κατερίνα Καινούριου, το ξαναπεί ότι μπορεί να έκανε πολύ καλύτερη εκπομπή, να ντύνονταν πολύ καλύτερα, να βαφόταν πολύ καλύτερα. Τι δεν σας αρέσει την εμφάνιση, γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχετε και άποψη. Τι θα τις αλλάζατε, αν δεν είχατε στα χέρια σας, τι θα τις αλλάζατε? Θα την έντυνα πιο απλά. Δεν είναι μόνο φορά μόνο αυτή. Γενικά εγώ μ' αρέσει το πολύ απλό. Δημήτρης Ουγγαρέζος. Το θέλει το γυαλί, το θέλει την τηλεόραση. Και εύχομαι με κάποια στιγμή η τηλεόραση να τον θέλει εξίσου όσο τη θέλει κι αυτός, γιατί
θεωρώ ότι κάνει, είναι σωστό στη δουλειά του. Δούκησα Νομικού, Δέσποινα Βανδύ, Κατερίνα Καινούργιο, Σύση Χριστίδου, ο Γόμας τον Κώστα και πολλές άλλες που δεν έχω σημειώσει τώρα έχουν κάνει δικές τους κολεξιών με ρούχα. Ναι, είναι της μόδας αυτό το πράγμα. Πιστεύω προσπαθούν να πετύχουν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αν το έχουν ανάγκη χρηματικά, το σέβομαι. Εάν το κάνουν απλώς για να πούνε ότι γίνονται σχεδιάστριες, δεν το καταλαβαίνω. Δούκησα Νομικού και Ζέτα Μακρυπούλια. Πώς σας φαίνονται σαν παρουσιάστριες? Και η Ζέτα και σαν ηθοποιός πια. Σαν ηθοποιός και οι δυο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ παροδικές οι παρουσίες. Δηλαδή δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ ηθοποιοί, ούτε η μία ούτε η άλλη. Απλώς έχουν παίξει ταινίες όπως έχουν παίξει και πάρα πολλά μοντέλα άλλα. Γιώργος Λιάγκας. Ο Γιώργος Λιάγκας συμπαθώ πάρα πολύ, όπως και τη Φέη. Τι σας αρέσει το Γιώργο? Ο Γιώργος φαίνεται σε ένα μεγάλο παιδί. Ναι, λέει τη γνώμη του. Είναι λίγο απότομος πότε πότε. Δηλαδή, ας πούμε με το Φώτο Σεργουλόπουλο, ο Φώτος τον πήγε στην εκπομπή του, σε παρένθεση τον κατσάδιασε λίγο. Α, ναι, δεν το είδα. Ναι. Δηλαδή, τι έγινε? Είχε πει τότε που ο Φώτης είχε γίνει μπαμπάς, ναι, κάποια πράγματα έτσι που μπορεί να στεναχώρησαν το Φώτη. Μπορεί και εγώ να είπα πράγματα που να στεναχώρησαν το Φώτη, αλλά το λέω και επιμένω. Τι εννοείτε? Ότι θεωρώ ό,τι πιο χειρότερο πράγμα το να υπάρχει την παρένθετη μητέρα. Για μένα, σε ό,τι αφορά ένα παιδί. Το θεωρώ πάρα πολύ άσχημο πράγμα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχει μια παρένθετη μητέρα η οποία δέχεται να κρατήσει ένα παιδί στην κοιλιά της 9 μήνες, μετά να αποστασιοποιηθεί παντελώς από αυτό το παιδί. Αυτό δεν ξέρουμε αν έχει γίνει έτσι βέβαια. Απόλυτα. Μπορεί να έχει επαφή με το παιδί. Ναι, δεν τη λέει και η θεία. Με το παιδί έχει ανάγκη να πει λέξη μαμά. Εγώ δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, εγώ μιλάω για μια σχέση. Πώς θα παρένθετη μητέρα, πώς θα το πει δηλαδή? Τι ήρθε η συγγενής να το δει? Πώς θα το εξηγήσει αυτό το παιδί? Πόση ξυπνάδα δηλαδή θα ζητήσεις για να απενεργοποιήσεις τις ενοχές σου από ένα παιδί? Πόσο πια το παιδί μπορεί να είναι έτοιμο να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε κατάσταση, η κούτρα σου σε ένα κατεβάζει σε οποιαδήποτε βλακεία, για να μπορέσει το παιδί αυτό να δεχτεί τα πράγματα τα δικά σου? Δεν το δέχομαι, δέχομαι την υιοθεσία. Η υιοθεσία ανάμεσα σε δύο άντρες θεωρώ πολύ σωστό.